Τελευταία ερώτηση από τον κύριο Κούρκουλα. Δημήτρη, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ενδιαφέρουσα εισήγηση. Μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Η παρατήρηση αφορά το επιχείρημα που ακούγεται συχνά και από σοβαρούς αναλυτές Αμερικάνους, αυτό της περικύκλωσης και της, ότι αυτό που γίνεται σήμερα στη Ρωσία, από τη Μόσχα, είναι αντίδραση στα δικά μας λάθη. Ξεχνάμε πολύ συχνά, γιατί αναφερόμαστε πάντα στο Βουκουρέστι το 2008 και στην πρόσκληση που το ΝΑΤΟ απίφθινε τότε προς την Ουκρανία. Ξεχνάμε ότι το 2010 έγινε συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα, στην οποία συμμετείχε και η Ρωσία, διότι τότε η Ρωσία βρισκόταν σε πάρα πολύ στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ για το Partnership for Peace. Και ήταν ο Μεντβέντεφ τότε ως πρόεδρος, νομίζω, ή ως πρωθυπουργός, δεν θυμάμαι, και υπάρχουν δηλώσεις του δημόσιες όπου λέει ότι τα συμφέροντα ασφαλείας, τα δικά μας, είναι τελείως συμβατά με το ΝΑΤΟ και γι' αυτό συνεχίζουμε. Δηλαδή, διότι το 2010 δεν διαμαρτύρονται οι Ρώσοι για την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας. Εν τω μεταξύ, οι Αμερικάνοι και πολλοί δυτικοί είχαν καταλάβει ότι ήταν λάθος κίνηση και το είχαν πάρει πίσω. Άρα δεν στέκει αυτό, δηλαδή αυτό το επιχείρημα ότι τους σπρώξαμε στη γωνία. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τη μαρτυρία του κ. Τριανταφυλλίδη όσον αφορά αυτό που διακινείται από πολλούς πολύ άριθμους φίλους του Πούτιν στην Ελλάδα, ότι η εξέγερση στην πλατεία Μαϊντάν ήταν δημιούργημα της CIA, των μυστικών υπηρεσιών, και επικαλούνται για να στηρίξουν αυτό το μύθευμα το γεγονός ότι πολλοί Ευρωπαίοι υπουργοί, ο Γερμανός, ο Σουηδός... Όλοι είχαν πάει τότε. Βεβαίως. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι τότε ήμουν υφυπουργός εξωτερικών, θυμάμαι ότι ήταν να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Υπήρχε συνάντηση κορυφής στη Λιθουανία και περιμένανε 28 αρχηγοί κρατών και πρωθυπουργοί να έρθει ο Ουκρανός πρόεδρος να υπογράψει. Γιάννουκόβιτς. Μπράβο. Λοιπόν, Δεν τον αφήσαν οι Ρώσοι. Λίγες εβδομάδες πριν ξεσπάσει το Μεϊντάν, εγώ ήμουν στο Κίεβο. Πήγα στην πόλη που ήταν το άλμα μάτερ μου μετά από 27 χρόνια και βρήκα παλιούς μου συμφοιτητές. Έμεινα μία εβδομάδα. Ξέρετε, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολες αυτές οι συναντήσεις. Πολύ δύσκολες. Πρώτα γιατί πίνεις πολύ. Γιατί άμα δεν πιείς, δεν εντάσσεσαι, είσαι αποσυνάγωγος. Αυτό είναι κλασικό σλαβικό. Δεν το αποφεύγει κανείς. Και άρχισα να συναντάω διάφορους παλιούς μου συμφοιτητές. Συνάντησα λοιπόν έναν ο οποίος ήταν λογογράφος του Γιαννουκόβιτς. Την εποχή εκείνη. Εγώ όταν τελειώσαμε το 1985 τον άφησα νεαρό υπολογαγό της ΓΚΕΜΠΕ. Το βρήκα αντισυνταγματάρχη επίσης της ΓΚΕΜΠΕ. Της Ρωσίας, της FSB δηλαδή. Και το ρώτησα, του λέω, εσύ, μου λέει, ο Γιαννουκόβιτς έδωσε την υπόσχεση στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι θα υποβάλει το αίτημα και τα λοιπά, χωρίς να έχει διαβάσει τι υπογράφει. Όταν λοιπόν άρχισαν οι Ρώσοι να πιέζουν και να του λένε θα σου δώσουμε 10 δις βοήθεια, μη πας προς τα εκεί, τα θυμάστε αυτά, ήταν έτσι ακριβώς εξελίχθηκε η υπόθεση, και του εξήγησα τι έχει υπογράψει, δηλαδή ότι δεν θα μπορεί να πάει με την Ευρασιατική Ελωνιακή Ένωση που ετοίμασε αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ ο Πούτιν, ότι δεν θα πρέπει, έχει κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει το δικαίωμα της μετακίνησης χωρίς βίζα κλπ. Το πήρε πίσω. Αυτό όμως πυροδότησε τη διαμαρτυρία των νέων ανθρώπων. Κόσμος και Κοσμάκης βγήκε εκεί πέρα και σας λέω ειλικρινά, αν αυτοί, γιατί αργότερα όλους αυτούς τους χαρακτηρίσανε ως ακροδεξιούς, αν όλοι αυτοί ήταν ακροδεξιοί, δεν θα προλάβει να κουνηθεί κανείς εκεί πέρα. Και ξέρετε, είναι οι μέρες εκείνες όπου το κράτος της Ουκρανίας άρχισε να διαλύεται, ο κρατικός μηχανισμός.
Φτάσαμε δηλαδή το Φεβρουάριο του 2014 που γινόταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σότσι. Έτσι. Και μόλις τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σότσι, εμφανίστηκαν τα πράσινα ανθρωπάκια στην Κρυμαία. Τα οποία κατέλαβαν τη Χερσόνησο ουσιαστικά χωρίς να ανοίξουν ούτε ένα πυροβολισμό, διότι ο στρατός ήταν διαλυμένος. Οι περισσότεροι αξιωματικοί πήγανε με το μέρος της Ρωσίας, ορκιστήκανε και φορέσανε τη ρωσική στολή, οι δε φαντάροι πήγανε στα σπίτια τους. Και λίγο καιρό αργότερα ένας συνταγματάρχης FSB, ο Γκίρκιν Στερκόφ, με μια ομάδα πληρωμένων μισθοφόρων, έκανε τα γεγονότα στην Ανατολική Ουκρανία, στο Ντανιές και στο Λουγκάνσκ. Και βγαίνει τώρα και ασκεί κριτική στους στρατηγούς. Αυτός ο τύπος από τη... που κάτι ρωσικά κανάλια στο YouTube, γιατί εκεί πέρα πιο πολλά βλέπεις από ό,τι βλέπεις τη ρωσική τηλεόραση σήμερα. Λοιπόν, ο κόσμος βγήκε εκεί πέρα. Όταν άρχισε τον Μπερκούτ, δηλαδή τα ΜΑΤ, ούτε καν τα ΜΑΤ, τα ΕΚΑΜ της Ουκρανίας, να βαράνε στο ψαχνό και τα λοιπά, ξέρετε ποιοι μαζεύτηκαν για να τους αντιπαρατευθούν. Χούλιγκαν. Σαχτιόρ και Δυναμό Κιέβου. Γιατί ήταν οι τύποι οι οποίοι βάζουν το κεφάλι τους στον τουρβά για να πλακωθούν με τους μπάτσους που λέμε. Αυτοί ήρθανε, μετά πολύ αργότερα ήρθε ο δεξιός τομέας, ο οποίος και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μικρής επιρροής. Πολύ μικρής επιρροής. Τα Μπερκούτ, όταν ήταν ότι χάνεται η διαμάχη με τους διαδηλωτές και τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατασκηνώσει στην πλατεία Κρεσάτικ, λεγότανε παλιά, δηλαδή της Βαπτίσεως και μετά έγινε με Ιντάν, δηλαδή της Ανεξαρτησίας, φύγαν όλοι και πήγανε, περάσαν τα σύνορα, πήγανε στη Ρωσία, ορκιστήκανε και γίνανε μέλη της ρωσικής αστυνομίας και σήμερα λειτουργούν ως ξεχωριστή μονάδα και καταστέλνουν διαδηλώσεις στη Μόσχα. Αυτή είναι η ιστορία. Τόσο απλά γίνανε τα πράγματα. Οι νέοι πήγανε, νέοι. Άνθρωποι νέοι οι οποίοι θέλανε να μπορούν να ταξιδεύουν, να πάνε να δουλέψουν στη Δύση, να έρθουν δυτικές εταιρείες εκεί πέρα να δουλέψουν, να μην φύγουν οι ίδιοι, να ξεσπιδωθούν κτλ. Και αυτό συνέβη. Μέχρι τότε κανείς δεν είχε αναφέρει το Στεπάν Μπαντέρα. Να το πούμε και αυτό τώρα για να τελειώνουμε. Μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη νεότερη ουκρανική ιστορία, του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, οι Ρώσοι τον κάνανε εθνικό ήρωα, σας το λέω. Αν δεν τον αναφέραν τόσο συχνά, δεν θα τον ανασύρανε στη συλλογική μνήμη. Τώρα τον έχουν κάνει εθνικό ήρωα. Το Στεπάν Μπαντέρα. Okay. Είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Έχει ενδιαφέρον βιογραφικό, εθνικιστής, αλλά βοήθησε πολλούς Εβραίους να γλιτώσουν. Συνεργάστηκε με τους Γερμανούς, αλλά πολέμησε και εναντίον τους. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε στην ευρωπαϊκή ιστορία. Σε εμάς εδώ. Σε εμάς εδώ. Στην Ελλάδα, στην κατοχή, δεν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Αν θα ψάξουμε να βρούμε ένα ανάλογο, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να ήταν ο Σούρλας, στην Θεσσαλία. Κάτι τέτοιο. Τον κάναν ήρωα. Τώρα τον ονομάζουν Λεωφόρους. Θυμηθήκανε άλλους αταμάνους εκεί, έχουν πολύ μεγάλη παράδοση με τους αταμάνους. Τους καπετάνιους δηλαδή, έτσι. Γιατί ήταν οι Κοζάκοι εκεί, οργανώνονταν σε κοινότητες, είχαν τον αταμάνο, τον κλέγανε, πήγαινε στη μάχη, ήταν γενναίος, τον κρατούσαν. Ήταν γενναίος άλλος, πιο γενναίος, να πάρει το σπαθί αυτός και το καριοφύλι. Αυτή είναι, γι' αυτό πολεμούν έτσι τώρα και ο κόσμος κοιτάζει περίεργος, γιατί αυτοί έρχονται από μακριά οι Ουκρανοί. Δεν είναι αυτό που λένε πολλοί, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ιδιομορφία της περιοχής και την ιστορία αυτού του τόπου, των Ουκρανικών στεπών και το ρόλο που έπαιξαν οι Κοζάκοι του Ζαπαρόζια και της αριστερής όχθης του Δνιπέρου.
Εκεί δηλαδή που είναι το Κίεβο, πιο πέρα το Χάρκοβο κτλ. Που θέλουν να απελευθερώσουν οι Ρώσοι, επειδή μιλούν οι περισσότεροι εκεί πέρα ρωσικά. Και εγώ μιλάω ρωσικά, αλλά δεν νιώθω Ρώσο. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτού. Και δείτε τώρα, την πιο λησαλαία αντίσταση ο κόσμο την έδωσε στο Χάρκοβο. Που το θεωρούσαν ότι θα μπουν μέσα και θα βγουν με τι ρωσικέ σημαίε και ψωμί και αλάτι να του υποδεχτούν στου δρόμου. Και όμω εκεί ο κόσμο αντιστάθηκε. Ναι, ρωσόφωνοι. Okay. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Στο στρατό εγώ είχα παιδιά που ήταν μουσουλμάνοι και ήταν μια χαρά στρατού. Εδώ σε εμάς. Οι Αμερικάνοι ήταν αγγλόφωνοι. Ναι. Στην Επανάσταση.